Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα σε έναν άνθρωπο που βεβαίως πέρασε και από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος στην Ένωση των Ξενοδόχων εδώ της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ανδρέας Μανδρίνος, είναι στη γραμμή. Είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε? Τον βρίσκουμε λίγο πριν να χωρίσει. Ναι, ναι, γι' αυτό. Και εμείς πετάμε, δεν ξέρουμε πώς θα πω όμως. Πώς είστε, όλα καλά? Όχι, όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά. Όσο μπορούμε, ναι. Έχετε βγάλει μια ανακοίνωση από το πρωί που θέτε λίγο πιο γενικά αυτό το θέμα που προβληματίζει πάρα πολύ και τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και αναφέρεται ότι η Θεσσαλονίκη γενικότερα στερείται για δεύτερη φορά μέσα στην τελευταία οχταετία προβολή, αναγνωρισιμότητα και οικονομικά ωφέλη που θα έχει όλη η κοινωνία από τη συμμετοχή μιας ομάδας στους ομίλους του Champions League. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε πώς το βλέπετε? Πολύ απλά, η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή δίνει κάποιες κονδύλια για να προβληθεί. Είναι μικρά τα κονδύλια, γενικά η προβολή της είναι μικρή. Στο εξωτερικό έχει πολύ χαμηλή αναγνωρισιμότητα. Από ένα τέτοιο γεγονός θα ήταν τεράστια τα ωφέλη για την πόλη. Περισσότερο θα ήταν τα έμεσα παρά τα άμεσα. Τα έμεσα ωφέλη της αναγνωρισιμότητας. Μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο είναι παγκοσμίου επίπεδου. Προβάλλεσαι παντού. Δεν θέλει παραπέρα εξήγηση. Εντάξει, εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το σκεπτικό, ότι γενικά η Θεσσαλονίκη πλέον έχει μια ταυτότητα εστίασης, παύλα τουρισμού, έστω και περιορισμένου, που σίγουρα θα βοηθούσε την πόλη, ένα από τα ελάχιστα προϊόντα που διαθέτει, που είναι το ΠΑΟΚ, το ποδόσφαιρο, εντάξει, να πάει καλά. Έτσι δεν είναι? Δεν επηρεάζει όλη την πόλη οικονομικά αυτή η ιστορία? Ναι, μα το βλέπω και πολύ πιο μακριά. Σίγουρα θα υπάρχουν και άμεσα ωφέλη. Αυτά είναι τα άμεσα ωφέλη που λέτε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τρομερά, πάρα πολύ σημαντικά έμεσα ωφέλη. Δηλαδή, η αναγνωρισιμότητα της πόλης, σας λέω, βρίσκεται με μετρήσεις στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο σαν δεύτερη πόλη στην Ευρώπη. Πιθανότατα είναι η πιο άγνωστη δεύτερη πόλη στην Ευρώπη, έτσι. Δεύτερη πόλη μιας χώρας. Ναι, έτσι, σε όλη την Ευρώπη. Συγγνώμη, αυτό που πιστεύετε ότι οφείλεται κυρίως, γιατί ακούγεται πολύ έτσι, δεν το περιμέναμε να το ακούσουμε. Γιατί νομίζουμε ότι τελευταία υπάρχει μια μεγαλύτερη τουριστική κίνηση. Σαφώς και υπάρχει. Υπάρχει ένα τουριστικό ρεύμα, σαφώς και υπάρχει, αλλά όπως σας λέω, τις μετρήσεις, σας λέω τα δεδομένα. Ναι. Έτσι. Άλλωστε, την κίνηση που βλέπετε ότι έχει η Θεσσαλονίκη δεν είναι με τις τιμές που θα μπορούσε να έχει, που να αποδεχτούν πολύ, πολύ ωφελείς για όσους ασχολούνται στο χώρο του τουρισμού. Οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές. Και δεν μιλάτε... Ενδεικτικά θα σας πω ότι ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αθήνα μέσω όρο πουλάει 300 ευρώ το δωμάτιο τη στιγμή που έχει στο πικ τώρα της κίνησης, και η Θεσσαλονίκη πουλάει 100. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Ναι, ναι. Και προφανώς δεν μιλάτε μόνο για τον αθλητικό τουρισμό, που είναι ένα κομμάτι... Όχι, βέβαια. Γι' αυτό το είπα. Εκείνο είναι το άμεσο. Ναι. Έτσι, ναι. Σας λέω ότι είναι τεράστια τα ωφέλη για τη Θεσσαλονίκη στο να προβληθεί και να υπάρχει αναγνωρισιμότητα μέσω ενός προϊόντος όπως είναι το Champions League, που είναι τεράστια η προβολή που γίνεται. Έτσι, αν σκεφτούμε ότι στην Ασία το παρακολουθούν παράλληλα, αυτό τα λέει όλα. Ναι. Στη δήλωσή σας συνδέεται όλο θέμα ακόμα και με έργα υποδομής τα οποία καθυστερούν σε απίστευτο βαθμό. Προφανώς λέτε το μετρό και πόσα άλλα. Κοιτάξτε, δεν μας ρίχνουν μόνο στο ποδόσφαιρο ή στα αθλήματα ή οπουδήποτε. Έτσι. Η Θεσσαλονίκη γενικά είναι ρηγμένη σε σχέση με την Αθήνα και αυτό είναι δεδομένο. Τι να σας πω τώρα, ότι να μετρήσετε τις τρύπες του μετρό, πόσες έχει η Θεσσαλονίκη, πότε ξεκίνησαν και πόσες έχουν γίνει από τη στιγμή που ξεκίνησαν στη Θεσσαλονίκη, πόσες έχουν γίνει στην Αθήνα. Ας το κάνει κάποιος που είναι του πολιτικού ρεπορτάζ για να καταλάβει τι είναι αυτό που λέω. Ναι. Έτσι, πόσες έχουμε, 6 τρύπες, 7 τρύπες έχουμε, πόσα χρόνια τις έχουμε και πόσα έχουν γίνει στην Αθήνα όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, όταν ξεκίνησε τη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχαν ούτε καν μελέτες για αυτά που έχουν γίνει τώρα στην Αθήνα και έχουν τελειώσει. Ναι, βεβαίως. Να σας ρωτήσουμε, την ουσία αυτής της υπόθεσης πώς την είδατε, το τι συνέβη στο γήπεδο, το τι ακολούθησε, τα επιχειρήματα των πλευρών, πώς τα βλέπετε? Γιατί... Κοιτάξτε, γενικά θα μιλήσω, είχαμε μια εικόνα φέτος
ότι έχουν φτιάξει τα πράγματα. Ναι. Είτε έτσι είτε αλλιώς, βλέπαμε κάποια λάθη, κάποια γινόταν, δεν γινόταν όλα για τους ίδιους, γινόταν για διαφορετικούς τέλος πάντων. Ναι. Είχαμε μια εικόνα που έλεγε ότι αξίζει κάποιος να βλέπει, να ξαναδεί ποδόσφαιρο. Γιατί με όλα τα προηγούμενα χρόνια ήξερες τι θα γίνει περίπου στα 3-4 των αγώνων της Κυριακής. Mm-hmm. Φτάσαμε ξανά να έχουμε ξανά το ίδιο. Δεν χρειάζεται, μπορεί να μην γίνεται τόσο μαζικά, αλλά φτάσαμε να έχουμε ξανά την ίδια εικόνα. Ότι κάποια πράγματα δρομολογούνται εκτός υπέρου. Ναι. Τα συμφέροντα, τα συμφέροντα. Είναι μεγάλα τα συμφέροντα. Επικρατούν. Βλέπετε και εσείς ότι ο ΠΑΟΚ είναι μόνος του, ότι είναι πάρα πολύ απέναντι, ότι ίσως υπάρχουν και συμμαχίες πλέον που δεν περιμέναμε ποτέ. Κοιτάξτε, το έχουμε ξαναζήσει. Εγώ το έχω ζήσει και από μέσα στην ανάλογη περίπτωση πριν από 8 χρόνια. Έτσι γίνεται. Συνασπίζονται τα συμφέροντα. Mm-hmm. Έτσι δεν θέλω να το αναλύσω τώρα γιατί και πώς, αλλά συνασπίζονται τέλος. Υπάρχουν ανταλλαγές. Για να το πάμε πάλι πίσω, τελείωσε η υπόθεση. Δηλαδή δεν πιστεύει ότι κάτι μπορεί να αλλάξει και στο γήπεδο και στα δικαστήρια? Όχι, όχι, αλίμονα στο γήπεδο σαφώς και είμαι πολύ αισιόδοξος. Αλλά έτσι πως έχει γίνει με την πρώτη απόφαση είναι -5, σωστά? Ναι. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Δεν έχω στο αγωνιστικό, είμαι αισιόδοξος. Στο όλο κλίμα έτσι πως το βλέπω, βλέπω μία από τα ίδια. Πολλά πράγματα να δρομολογούν. Τώρα από εκεί πέρα μακάρι να διαψεύσω. Με την εμπειρία που έχω, έτσι. Ναι. Έχω ζήσει την ανάλογη εμπειρία να μας δίνονται εγγυήσεις από το ανώτατο επίπεδο ότι θα σφυρίξει ο κύριος Πάθας σπαθένια. Έτσι. δεν χρειάζεται κάτι άλλο να σας πω. Εντάξει, τα έχω ζήσει, τα έχω βιώσει, οπότε έχω και εγώ τις δικές μου εμπειρίες και από αυτές κρίνω. Λάθος που το πίστεψε τότε ο ΠΑΟΚ αυτό. Νομίζω πως ναι. Σαφέστε. Νομίζω ότι αυτοί έχουν μια νοοτροπία που εμείς το λάθος που κάνουμε παραδοσιακά είναι να νομίζουμε ότι μιλάμε σε ανθρώπους οι οποίοι σέβονται το λόγο τους και την ύπαρξή τους στον πλανήτη αυτόν. Δεν μπορείς να τους σέβεσαι, όποια και να είναι τα πρόσωπα, γιατί έχουν μια συγκεκριμένη νοοτροπία. Νομίζω ότι αυτό το λάθος κάνει ο ΠΑΟΚ παραδοσιακά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εντάξει. Κρίνω ότι όλα αυτά είναι θέμα μεγάλων συμφερόντων. Δεν είναι μόνο τα συμφέροντα αυτά που βλέπουμε μπροστά μας, δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι και πολιτικά ωφέλη, πολιτικές ανταλλαγές. Είναι ένας χώρος που δυστυχώς μία φαίνεται ότι καθαρίζει και την άλλη πάλι επηρεάζεται άμεσα από τέτοια συμφέροντα. Προφανώς δικαιολογείται όλη αυτή την οργή, τις διαδηλώσεις, πορείες, ασυλλαλητήρια, την διαμαρτυρία που καθημερινά βλέπουμε να έχει πρωταγωνιστές φίλους του ΠΑΟΚ στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης. Ναι, δεν με εκπλήσει και αν συνεχιστεί βλέπω πολύ με την εμπειρία που έχω ότι, και λόγω της οικονομικής κρίσης ότι μπορούμε να δούμε πράγματα που δεν τα έχουμε ξανά. Να ξεφύγει αυτό το κύμα οργής, ε? Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως, ότι οποιονδήποτε τώρα που έχει προβλήματα οικονομικά στρέφεται από το ποδόσφαιρο να δει κάτι, να φτιάξει την ψυχολογία του ή οτιδήποτε και πας αυτό να το τσακίσεις, να περιμένεις το αποτελέσμα. Mm-hmm. Ναι. Κατανοητό. Ευχαριστούμε. Ναι, να είστε καλά. Καλό ταξίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.